I don't care. Ό,τι παίζει, ό,τι παίζει. Ναι. Σήμερα προσωπικά εγώ προσπάθησα υπό αντίξωες συνθήκες να βοηθήσω την ομάδα, γιατί ήξερα ότι πεινάνε πάρα πολύ. Και βγήκα μέσα στην προχή για να μαγειρέψω, για να μπορέσει όλη η ομάδα να είναι δυνατή. Από μερικούς είδα ότι δεν είναι και τόσο καλά ψυχολογία. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πέρα τα παγκέτα, κηρύξατε. Όχι, τα παγκέτα ρίξαμε. Ένα μυθί. Δεν παιδιά, σε αγώνα πάμε. Γιατί δεν βάλατε λίγο παραπάνω. Λίγο κράτη αν σας είναι... Είναι άλλα δύο πιάτα. Ναι, λίγο κράτη μόνο. Η ποσότητα είναι ένα κομμάτι που με απασχολεί και εμένα. Ενώ έχουμε κερδίσει το έπαθλο, ίσως ο λόγος που βάζουμε κάποια δόση είναι για να μας φτάσει για την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι ότι το κάνουν επίτηδες κάποια παιδιά. Απλώς εγώ σκέφτηκα το ότι κερδίσαμε το έπαθλο, θα φάμε, θα χορτάσουμε. Αλλά τελικά δεν είναι έτσι. Ναι. Δεν είναι λίγο παραπάνω. Ποιος κάνει τα κομμάτια. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι σίγουρα όλη η ομάδα κάτι ήθελε να πει εκείνη την ώρα, στην ώρα του φαγητού, αλλά δεν καταλάβαινα τι. Ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του. Όταν τα πούνε όπως είναι, τότε θα μπορώ και εγώ να απαντήσω και όλη η ομάδα βέβαια για να κάνουμε μια συζήτηση. Βάλαμε πόσο, 2 κουπές. Ναι. Και παραπάνω. Λέμε σε 13, δεν μπορεί να βγει πολύ μεγάλη ποσότητα. Για να βγει πολύ μεγάλη ποσότητα, θα πρέπει να φάμε 3 ημερών το φαγητό. Για να το νιώσει, καταλαβαίνεις. Αν πάμε τώρα. Μπορείς εσύ με αυτό τώρα να πας να. Τις πράλες πηγαίνουμε χωρίς αυτό. Τώρα θα πάρω μία-μία από τα λεφτά. Εφόσον κερδίσαμε το αθλό, βάλουμε λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, για αγώνα πάμε. Πάντα η Αγγελική όταν μοιράζει βάζει μεγάλες ποσότητες στα πρώτα πιάτα και μετά επειδή βλέπει ότι δεν φτάνει, αρχίζουμε και παίρνουμε από τους πρώτους και το